μεριά. Αλλά καλό είναι να μεταφέρονται, ξέρεις, και οι εμπειρίες και οι γνώσεις. Γιατί ήταν και ένας άνθρωπος, ένας σκηνοθέτης, ο οποίος χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή. Έχετε δίκιο. Πάμε στα, στα δικά μας και να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με από αυτή το την. Αποκλειστικό χθες καθημερινής. Την κινητικότητα στο Αιγαίο. Να τη χαρακτηρίσω έτσι. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, χθες έχει κατατεθεί ένα υπόμνημα διαμαρτυρίας προς την Επιτροπή του ΝΑΤΟ λόγω της μεγάλης κινητικότητας των τουρκικών υποβρυχίων στο Αιγαίο. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν είναι κινητικότητα το βασικό. Και έχει σημασία κάθε φορά να λέμε στον κόσμο συγκεκριμένα στοιχεία, να μην βγάζουμε άναρθρες πολεμικές κραυγές σταματώντας την τελεία της πρότασης όπου κάπου για να αφήσουμε. Τι έχει πραγματικά συμβεί? Και πραγματικά είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό έχουμε κινηθεί. Η Τουρκία στα πλαίσια ασκήσεων έχει δεσμεύσει περιοχές κίνησης. Αν αυτό θεωρούν... αυτές οι περιοχές κίνησης είναι πέραν των δικαιωμάτων της. Αυτό είναι το βασικό. Είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία δεσμεύονται. Εμείς, και δηλαδή το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο της Εθνικής Άμυνας, με τον τρόπο το διπλωματικό και με τον τρόπο το μεταφέρουμε αυτό σαν ζήτημα σε όλα τα αρμόδια διεθνή όργανα, έχουμε κάνει τις παραστάσεις μας, έχουμε κάνει διαμαρτυρίες μας κτλ. Από την άποψη της ασφάλειας και τη δυνατότητά μας αποτροπής, δεν είναι πρόβλημα με μια τέτοια έννοια. Θέλω να θυμίσω ότι στο ίδιο διάστημα διεξήχθη η άσκηση Παρμενίων. Μα γι' αυτό Υπουργέ τα συνδυάζει. Και ο κόσμος τα συνδυάζουν και οι δημοσιογράφοι το κάνουν. Μα δεν κατηγορώ κανέναν. Εγώ απλά λέω τι ακριβώς υπάρχει, τι είναι αυτό που συμβαίνει. Την ώρα που εμείς κάνουμε αυτή τη μεγάλη λοιπόν άσκηση, κάνουν και αυτοί ασκήσεις. Ακριβώς. Όπως κάνουν και οι Ιταλοί, όπως κάνουν. Αμφισβητώντας όμως. Ξαναβάζοντας το. Μα ακριβώς αυτό βάζω το ζήτημα. Γι' αυτό λέω ότι απαράδεκτη τακτική, απαράδεκτη λογική. Εμείς κάναμε την άσκησή μας, η οποία ήταν απόλυτα επιτυχής. Και βεβαίως δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση τέτοιου είδους δεσμεύσεις. Το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο αναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο της Εθνικής Άμυνας, έχει προχωρήσει και τα αποτελέσματα αυτού του πράγματος και φάνηκαν και θα φανούν στο επόμενο διάστημα. Έχουν γίνει και στο παρελθόν αναλογικές δεσμεύσεις. Ναι, ναι. Η αντιπολίτευση όμως... Όταν λέω ναι, εννοώ εδώ και πολλά χρόνια, έτσι δεν ήταν χτες, προχτές. Γιατί η ανησυχία αυξάνεται από τον κόσμο, δεδομένων ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε τις δηλώσεις Ερντογάν. Ακριβώς. Και οι διεθνολόγοι είπαν πως κατευθύνονταν κυρίως στο εσωτερικό ακροατήριο. Ωστόσο, όταν ζούμε σε μια εποχή που δεν αμφισβητούνται σύνορα της Συρίας εν προκειμένου. Δεν θα το βλέπα μόνο πάντως στο εσωτερικό ακροατήριο. Τις έχω διαβάσει και εγώ αυτές τις αναλύσεις. Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία ακόμα βρίσκεται σε αστάθεια μετά την απόπειρα πραξικοπήματος. Οπότε είναι απρόβλεπτη. Οπότε θα υπάρχουν απρόβλεπτες συνθήκες ή απρόβλεπτες ενέργειες, τη μια μέρα το ένα, την άλλη μέρα το άλλο. Ποιο είναι το δικό μας το καθήκον? Πρώτο, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεύτερο, εκεί που έχει να κάνει με ελληνικά συμφέροντα και ελληνικά δικαιώματα να παρεμβαίνουμε. Τρίτο, να έχουμε πλήρως τις διπλωματικές και άλλες μας δυνάμεις σε ετοιμότητα. Αυτό και κάνουμε. Η αντιπολίτευση αρχίζει και το σηκώνει το θέμα, Υπουργέ. Είδαμε την ανακοίνωση και είχαμε προηγουμένως και τον κ. Χριστίδη, τον εκπρόσωπο τύπου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, όπου λέει ανησυχία υπάρχει και να δοθούν και εξηγήσεις και μάλιστα και εντός της Βουλής. Και ως κάτσοτης προηγουμένως, σε αυτό το πάνελ που είχαμε, το πολιτικό, είπε. Μας λέει τώρα η κυβέρνηση, βλέπουμε λοιπόν ότι κάτω από αυτούς τους σχετισμούς και το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να μας διασφαλίσει ούτε καν τα σύνορά μας. Είχαμε την κυρία Μπακογιάννη, η οποία και αυτή ανεβάζει το θέμα. Βλέπουμε λοιπόν σε ένα θέμα που μέχρι τώρα δεν υπήρχε σκληρή, αν θέλετε, αντιπολίτευση από τη μεριά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αρχίζει και ανεβαίνει. Θεωρείτε ότι αυτό είναι, κάνει καλό ή κακό? Είναι δηλαδή ένας διάλογος γόνιμος όπου πρέπει να ελέγχεται η κυβέρνηση για τους χειρισμούς της, ή είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορείς να το συζητάς μέσα στη Βουλή και κάτω από αυτές τις συνθήκες? Καταρχήν, κάθε πολιτική δύναμη έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και να κρίνεται από γι' αυτό.
και κρίνεται όχι μόνο για, σε επίπεδο πολιτικό και από τα άλλα κόμματα, αλλά και στο επίπεδο του λαού. Ξεκίνησα λέγοντας ότι να σταματήσουν οι πολεμικές κραυγές. Και δεν εννοούσατε μόνο τους γειτονές μας. Δεν εννοούσα τους γειτονές μας μόνο. Εννοούσα διάφορες ανακοινώσεις, εντάξει. Η δημοκρατική συνεργασία ανησυχεί. Με μια γενική έννοια του ανησυχώ, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί. Οι κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόμματα δεν είναι για να ανησυχούν. Είναι για να παίρνουν υπόψη τους, να ανησυχούν και να δίνουν λύσεις. Προτείνουν κάτι πέραν αυτών που έχουν γίνει. Ήδη από την ελληνική κυβέρνηση. Εντάξει, το ΚΚΕ ψηλόν έβαλε, ο κ. Κατσότης έβαλε μια διάσταση η οποία λέει το εξής, ας πούμε, ότι το ΝΑΤΟ και τα λοιπά δεν μπορεί να μας προστατέψει, αν το ζήτησε κανείς την προστασία κανενός. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Και μην φέρνουμε τούμπα όσα λέμε. Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που μπήκε από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία χρόνια και αυτή όπως και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα ήταν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ξέρουν πώς λύνονται αυτές οι διαφορές, ξέρουν ποιοι δρόμοι με αποφασιστικότητα πάντοτε και με το διπλωματικό δρόμο τα αντιμετωπίζεις. Ξέρετε, είναι το αντίστοιχο, αλλά είναι με διαφορετικό τρόπο, των εναέριων παραβιάσεων αυτό. Ναι. Έτσι, αυτό είναι το αντίστοιχο. Άρα, με αυτόν τον τρόπο και με αποφασιστικότητα, εμείς το αντιμετωπίζουμε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα αυτή τη στιγμή το οποίο πρέπει να μας προκαλεί ανησυχία. Εγρήγορση χρειάζεται, όχι ανησυχία. Μάλιστα. Φαντάζομαι, ανάλογα μηνύματα λαμβάνεται και από την πλευρά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί όσον αφορά τις δηλώσεις του Ερντογάν, αρχικά από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών η αντίδραση ήταν χλιαρότατη. Εδώ ξεκαθαρίσουμε το εξής. Εγώ, ξέρετε, η συνθήκη της Λοζάνης έχει καθορίσει, και όπως και οι διεθνείς συνθήκες, τι είναι τα δικά μας τελεία. Πώς να το πω, τελεία είναι, έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Δεύτερο, σε διεθνές επίπεδο και σε σχέση με μερικές χαλαρές δηλώσεις, εγώ είμαι, πώς να σας πω, θεωρώ ότι πάρα πολύ καλά, σε σχέση με το διεθνές επίπεδο, εξέφρασε τη θέση μας, τη θέση στην ελληνική εννοώ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Ο οποίος λέει, ο οποίος αμφισβητεί τα σύνορα της Ελλάδας, αμφισβητεί τα σύνορα της Ευρώπης. Και άρα ο καθένας πρέπει να πάρει τις ευθύνες του σε σχέση με αυτά. Και γι' αυτό είχαμε, θέλετε να πείτε, και μια στροφή της Γερμανίας που στην αρχή. Φαντάζομαι ότι ξανακοιτάξανε το διεθνές περιβάλλον και ξανακοιτάξανε και τις συνθήκες. Δεν είναι τόσο απλοϊκά τα πράγματα, γιατί αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν, και επανέρχομαι και στα δύο, να γίνονται αντικείμενα εύκολης συζήτησης. Το δικαίωμα το έχει ο καθένας, της εύκολης συζήτησης. Υπάρχουν ζητήματα που θα πρέπει όλοι να είναι πολύ προσεκτικοί. Πάμε στο προσφυγικό, με το οποίο έχετε άμεση εμπλοκή, καθώς συντονίζετε και τα συναρμόδια Υπουργεία. Υπάρχει θέμα εδώ και καιρό με την καθυστέρηση που σημειώνεται στις Επιτροπές Ασύλου. Και βλέπουμε στο καθημερινό ενημερωτικό που στέλνει το Μέγαρο Μαξίμου, που λέει τον αριθμό των προσφύγων σε κάθε νησί. Φέρετε τη δουλειά, εμείς το στέλνουμε. Εσείς το στέλνετε. βλέπουμε πως τα νησιά έχουν υπερβεί πολλές φορές, είναι και διπλάσιος ο αριθμός των προσφύγων που φιλοξενούνται από αυτών που χωράνε στα συγκεκριμένα κέντρα. Το θέμα είναι καθαρό. Πέρα από μια περίοδο στην οποία η απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία δημιούργησε νέα προβλήματα. Δηλαδή το γεγονός ότι εκείνη τη χρονική περίοδο δεν υπήρχε ο τυπικός, ο τεχνικός τρόπος να γίνουν επιστροφές στην Τουρκία. Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν έχει έρθει η βοήθεια, και ποιος άλλος περισσότερο, δηλαδή μπορεί να το λέμε εμείς οι Έλληνες, το είπε και ο Γερμανός Υπουργός. Δεν έχει έρθει η βοήθεια που ήταν υπεσχημένη από τη συμφωνία. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι να εξετάζονται με βραδύ ρυθμό σχετικά με την ανάγκη από την άλλη την μεριά οι αιτήσεις ασύλου, οι οποίες είναι 100%. 100% αυτή θέλω να πω. Κοιτάξτε, παλιότερα, πολύ παλιότερα, λέγαμε ότι ή ξέραμε ότι οι αιτήσεις ασύλου φτάνανε από τους εισερχόμενους μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα περίπου στο 20%. Τώρα είναι 100%. Δηλαδή όποιος φτάνει στα ελληνικά παράλια
κάνει και μια αίτηση ασύλου. Ακριβώς όμως επειδή θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή την αδυναμία και της ελληνικής κυβέρνησης με την έννοια να παραμείνει ο άνθρωπος ο Χριστιανός αυτός περισσότερο χρόνο, βλέποντας, ελπίζοντας, ξέρω εγώ. Το εκμεταλλεύεται. Το εκμεταλλεύεται. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει η συνθήκη της Γενέβης, την οποία δεν μπορείς παρά να πακούσεις έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή με διαφορετικό. Αν συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην στέλνει τη βοήθεια που έχει υποσχεθεί ή να καθυστερεί, τι θα κάνετε? Εμείς αυξάνουμε καταρχήν τις δικές μας δυνατότητες. Δηλαδή πόσους μπορούμε, τότε περισσότερος κόσμος να πάει εκεί, δηλαδή μέσα από την κανονική διαδικασία, ώστε να γίνονται οι εξετάσεις οι πρώτες. Ξέρετε, οι πρώτες εξετάσεις δεν είναι και το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η δεύτερη εξέταση στην Επιτροπή Προσφυγών είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί αυτή μπορεί να πάρει ως 2 και ως 3 μήνες. Και αυτή η εξέταση είναι ουσιαστική. Εμείς τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει να προχωρήσουν γρήγορα, ώστε αυτοί που είναι να επιστραφούν στην Τουρκία να επιστραφούν, αυτοί είναι που είναι να πάρουν άσυλο προς την Ευρώπη, να έρθουν από τη μια μεριά στην υπηρετική Ελλάδα, όπου υπάρχουν αρκετές κενές θέσεις αυτή τη στιγμή και διαμορφώνονται και άλλες κατάλληλες θέσεις για τους πρόσφυγες και από εκεί και πέρα να μετεγκατασταθούν στις χώρες Ευρώπης. Εδώ μας διαμορφώνεται ένα τρίτο πρόβλημα, ότι ορισμένες χώρες της Ευρώπης δεν δέχονται, τα γνωρίζετε, οι χώρες κατά κύριο λόγω του Βίζεγκρατ, δεν δέχονται την υποχρέωσή τους, αυτό δεν δέχονται, δεν δέχομαι μετανάστες, δεν δέχονται την υποχρέωσή τους, και εδώ είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε, νομίζω, χθες ή προχθές ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι τελικά, στο βαθμό που διαμορφώνεται μια τέτοια κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πρόβλημα που πρέπει να διαχειριστεί και να το λύσει. Τους έχουμε πείσει όμως. Για αυτό που λέτε. Καταρχήν, για να πιστεί κάποιος, πρέπει να έχει ανοιχτή συζήτηση και να θέλει. Έχω την αίσθηση ότι μας θέλουν και για αποθήκη ψυχών. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Αδύνατο να γίνει. Μάλιστα, στην αρχή αυτής της διαδικασίας, πολλές φορές είπαμε ότι το πρόβλημα δεν είναι βασικά οικονομικό. Δηλαδή δεν είναι η Ελλάδα με κάποια χρήματα που έρχονται ή θα έρθουν να γίνει η αποθήκη ψυχών της Ευρώπης. Αντίθετα, πρέπει να υπάρχει νόμιμος τρόπος διέλευσης και μετεγκατάστασης των προσφύγων, ώστε να μοιραστεί το βάρος. Πάντως, δεν λύνει Βίτσα το πρόβλημα. Ξέρετε, το πρόβλημα λύνεται άμα σταματήσει ο πόλεμος. Αλλά και εκεί πρέπει αυτά που κάναμε στη Ρόδο, που έκανε τα Υπουργεία Εξωτερικών, αυτά που έγιναν στην Αθήνα με τη Σύνοδο των 9, το γεγονός ότι το πηγαίνουμε εμείς κάθε φορά και το κάνουμε πρώτο θέμα, είναι σημαντικά. Αλλά σε αυτό το επίπεδο λέω ότι το ζήτημα του να μοιραστεί το βάρος καταντάει σαν να είναι, καταντάει, δεν είναι η σωστή λέξη, αλλά καταντάει τελικά να είναι ζήτημα του πόσο ενωμένοι και του προς ποια κατεύση είναι ενωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι πάρα πολύ, κύριε Βίτσα, και δεδομένου αυτού. Σας αφήνω το συμπέρασμα για να βλέπουμε τη μάχη. Επειδή δεν έχουμε τρομακτικό αριθμό προσφύγων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι περίπου 60.000, λίγο περισσότερο. 60.000. Στα νησιά, ωστόσο, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα. Μα είναι 15.000. Και το ότι είναι 15.000, οι δομές που υπάρχουν μπορούν να φιλοξενήσουν πολύ λιγότερους. Γύρω στους 8.000. Υπάρχουν εντάσεις. Είχαμε τις προάλλες, μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεύτερο περιστατικό ομαδικού βιασμού ενός πρόσφυγα από άλλους πρόσφυγες μέσα στο κέντρο φιλοξενίας. Ναι. Δεδομένου ότι αυξάνονται οι εντάσεις, και το έχουμε δει πολλές φορές να γίνεται όταν χειροτερεύουν οι συνθήκες διαβίωσης, τι προτίθεστε να κάνετε έτσι ώστε να εκτονωθεί κάποιος η κατάσταση? Άρα, κοιτάξτε, δεν μιλάμε για μακροχρόνια λύση. Έγινε η πρώτη συνάντηση με τους φορείς της Μυτιλίνης, της Λέσβου. Βγήκανε τα συμπεράσματα, τα ξέραμε και όλοι μαζί, αλλά μέτρα τα οποία θα πρέπει να παρθούν ώστε να αποσυμφορηθεί από μια μεριά η Μυτιλίνη, από μια άλλη μεριά να αποκατασταθούν μια σειρά δομές ή να ενισχυθεί η τοπική κοινωνία και η οικονομία από τις δύσκολες συνθήκες. Αύριο, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει η αντίστοιχη συνάντηση με τη ΣΑΜ. Πάντως, το κεντρικό ζήτημα είναι
με γρήγορο τρόπο να αρχίσουν να αποσυμφορούνται τα νησιά. Σε αυτή την κατεύση, πρώτα και κύρια, θα πρέπει να στραφούμε σε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία έχει να κάνει με τις ευαίσθητες ομάδες και τα ανήλικα, τα οποία θα, έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να επιστραφούν. Άρα θα πρέπει να πάρουν μια προτεραιότητα για να έρθουν στην υπηρετική Ελλάδα και από εκεί να πάνε στην Ευρώπη, είτε με επανενώσεις κτλ. Σε αυτό το επίπεδο δουλεύουμε. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι πρέπει να προχωρήσουν πια πολύ πιο γρήγορα εκείνες οι διαδικασίες για ανθρώπους που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Είναι ξεκάθαρο. Και οι διαδικασίες για αυτούς που έχουν προσφυγικό προφίλ. Και τρίτο, για να το πούμε καθαρά, όσοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, είτε είναι αλλοδαποί είτε είναι Έλληνες, υπάρχει ο ελληνικός νόμος. Σωστά. Μάλιστα, υπό κοιντόλη στην κάτω. Μάλιστα. Στη διατάξη του νόμου. Δηλαδή, να μην το λέμε, δηλαδή με συγχωρείτε, αν εδώ που είμαστε, να θυμηθώ μια άλλη εκπομπή, ας πούμε, πλακωθούμε στα χαστούκια, κάποιος πρέπει να έρθει να μας συλλάβει, να μας σταματήσει και να μας συλλάβει. Έτσι δεν είναι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Λέει, μου είπατε, και εδώ δεν μπορεί να υπάρχει η διαδικασία της αλληλεγγύης λόγω κατάστασης. Το θέμα είναι ότι όταν γίνονται. Σας το λέω για να είμαι τελείως καθαρός. Αυξάνονται οι εντάσεις. Και όταν αυξάνονται οι εντάσεις εντός των κέντρων φιλοξενίας, πολλές φορές βλέπουμε να αυξάνονται οι εντάσεις και εκτός. Αντιδράσεις από. Να, δεν διαφωνώ σε αυτό. Από πολίτες. Αλλά το και αυτό ίσως είναι κάτι που πρέπει να προλάβουμε. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που βρίσκονται στα νησιά και που δεν ξέρουν τι πρόκειται να τους ξημερώσει η επόμενη μέρα είναι σε ένταση. Αυτό που λέτε. Και αυτό είναι πηγή του προβλήματος. Όχι όμως του βιασμού. Για να ξεκαθαρίσουμε και μερικά πράγματα, έτσι. Δηλαδή όταν είσαι σε ένταση, δεν κάνεις τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά. Και να πάμε στη Θεσσαλονίκη.